Πάμε να επιστρέψουμε στα της Αλεξανδρούπολης, να καλωσορίσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Μέτιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου, κύριε Αναστασοπούλου. Μεγάλη στιγμή. Αντωνοπούλου εδώ, Αναστασοπούλου είναι το πρωί. Αντωνοπούλου. Δεν πειράζει. Είναι λοιπόν μεγάλη ημέρα πραγματικά και για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Μακεδονία, για τη Θράκη και για την Ελλάδα συνολικότερα κύριε Μέτιο, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια πραγματικά μεγάλη μέρα η χθεσινή για τον τόπο μας. Και η παρουσία τόσων ηγετών, νομίζω, και ο συμβολισμός της παρουσίας της το αποδεικνύει. Ξέρετε, το έργο αυτό με την δρομολόγηση αυτού του σημαντικού έργου, εννοώ της πλωτής μονάδας, όπου το υγροποιημένο αέριο θα μετατρέπεται σε, το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μετατρέπεται σε αέριο, ουσιαστικά δημιουργείται ένας νέος δρόμος μεταφοράς αερίου. Ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλά, πιστεύω, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των κρατών και της Ευρώπης και των πολιτών να τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο από πολλούς διαδρόμους, γιατί διαφορετικά αν υπάρχει μόνο ένας διάδρομος φυσικού αέριου, μόνο ένας δρόμος τροφοδοσίας, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί, όπως με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία. Οπότε αυτό είναι μια στρατηγική σημασία απόφαση, γιατί έτσι η εξέλιξη αυτού του έργου θα βοηθήσει να λυθεί ένα πρόβλημα. Και όχι μόνο θα υπάρχει επάρκεια αερίου στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, αλλά θα μπορούν και βόρειοι γείτονές μας, οι ηγέτες των Βαλκανίων που ήταν στην περιοχή, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο πρόεδρος της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι χώρες αυτές. Μέσω ημών. Αλλά κατ' επέκταση και η Ευρώπη. Μα το πόσο δυναμώνει η χώρα μας με την ολοκλήρωση φυσικά αυτού του έργου είναι φανερό και από την έκταση που παίρνει σήμερα το έργο αυτό της Αλεξανδρούπολης στον τουρκικό τύπο, κύριε Περιφερειάρχα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ενισχύει και γεωπολιτικά την περιοχή μας. Αλλά επιμένω ότι το σημαντικότερο θα είναι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας για το επόμενο διάστημα και με το έργο το συγκεκριμένο και με την επέκταση που σχεδιάζεται, αλλά και αυτό έρχεται να προσθεθεί ήδη στον ΑΓΟΤΑΠ που έχει ολοκληρωθεί στην διέλευση της χώρας μας ενώ το έργο, αλλά και στον αγωγό IDB από την χώρα μας προς τη Βουλγαρία. Υπάρχει λοιπόν, θα υπάρχουν περισσότερες από μία διαδρομές φυσικού αερίου, κάτι το οποίο σας, όπως είπα και νωρίτερα, το θεωρώ αυτό ότι είναι το σημαντικότερο από όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη.